ήρθατε πάλι, Νίκο μου. Μετά από μια πολύ επικοδομητική συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί με τον φίλο πρόεδρο της Αιγύπτου, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κατηδίαν και τα διμερεί μας θέματα. Με πρώτο βέβαια την ένταση της τουρκικής προκλητικότητας, η οποία μας γεννά έντονο προβληματισμό, αγανάκτηση θα έλεγα για μια συμπεριφορά η οποία ξεφεύγει τελείως από το πλαίσιο μιας συμφωνημένης λύσης για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Θέλω να επαναλάβω για ακόμα μια φορά αυτό το οποίο είχα την ευκαιρία να τονίσω και στην πρόσφατη επίσκεψή μου στη Λευκοσία, ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία λύση δύο κρατών και ότι δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από την ουσία του πλαισίου όπως αυτό έχει προσδιοριστεί από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και η διαρκής προκλητικότητα, η αύξηση της έντασης δεν συνάδει με μια επικοδομητική στάση η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει μια ειλικρινή συζήτηση για ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο όμως υπό τις παρούσες συνθήκες η επίλυσή του δυσχεραίνεται ιδιαίτερα. Να γνωρίζεις ακόμα μια φορά ότι η στήριξή μας είναι αμέριστη και προφανώς έχουμε πάντα την δυνατότητα, έγινε και στο πρόσφατο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, να εγείρουμε την τουρκική προκλητικότητα, ειδικά όταν αυτή αφορά και έργα, ενεργειακά έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και έρευνες οι οποίες διεξάγονται από ευρωπαϊκά πλοία. Οπότε και πάλι καλώς ήρθες στην Αθήνα και προσβλέπω σε ακόμα μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Κύριε Κομισιπλέρ, ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερη πάντα η χαρά να επισκέπτουμε την Αθήνα. Πιο σημαντικό να συναντώμεθα και το εξίσου σημαντικό το ότι νιώθω την αμέριστη στήριξη της Ελλάδος, γιατί μιλούμε για ένα πρόβλημα που άπτεται διεθνούς δικαίου, που άπτεται των ευρωπαϊκών αρχών και όπως πολύ ορθά επεσήμανες, απαράδεκτες αξιώσεις, ιδιαίτερα προαπαιτούμενα για να αρχίσει ένας γόνιμος διάλογος, είναι και αδιανόητα και απαράδεκτα. Είμαι βέβαιος ότι η οδός που ακολουθούμε, που είναι και η πλέον ενδεδειγμένη, δηλαδή του ειρηνικού διαλόγου, της προσπάθειας ενός δημιουργικού διαλόγου που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, που βασίζεται τα ψηφίσματα των ΗΠΑ, είναι ο πλέον ενδεδειγμένος. Η οποιαδήποτε άλλη συνταγή είναι συνταγή καταστροφής. Και ειλικρινά διαρωτώ με πόσο πιο ευτυχισμένος θα ήταν ο τουρκικός λαός αν αντί της κούρσας εξοπλισμών που επιδιώκει ο Τούρκος ηγέτης επένδυε στην ευημερία του λαού του. Εάν αντί να επιδιώκει πώς να παρενοχλήσει τους γείτονες, πώς να κατακτήσει τους γείτονες ή πώς να αξιοποιήσει ένα όραμα το οποίο θα είναι εφιάλτης όπως εξελίσσεται, πόσο πιο ευτυχής θα ήταν ο λαός, ο τουρκικός λαός, αν ακριβώς ετηρούσε η χώρα τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, όπως όλες οι λοιπές των χωρών με ελάχιστες των εξαιρέσεων. Πάση περιπτώσει, δεν είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα καθορίσουμε ποιος είναι ο ηγέτης της Τουρκίας. Οι Τούρκοι αποφασίζουν. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να μας δώσουν την ευκαιρία να ζήσουμε ειρηνικά με τους συμπατριώτες μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κράτος μακριά από εξαρτήσεις, μακριά από αναχρονιστικές εγγύσεις, μακριά από οποιαδήποτε κατοχικά στρατεύματα. Τα ίδια που υποφέρουμε εμείς, μια μεγάλη μερίδα του αναγνωρίζει και τον Τουρκοκυπρίο. Η καταπίεση, ο έλεγχος, η εξάρτηση. Εύχομαι, και το πιο σημαντικό είναι η προσπάθεια που καταβάλουμε να ευοδοθεί έτσι ώστε να ξεπεραστούν προβλήματα που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια, κατά αντίθεση με τα όσα και το πρωί είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, όπως πράξαμε και με τον Βασιλιά της Ιορδανίας και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, όπως προσπαθούμε μέσα από τις άριστες σχέσεις που διατηρούμε και με τον Λίβανο και όχι μόνο και με την Παλαιστίνη, να επικρατήσει γενικότερα μια λεκάνη η οποία να είναι υπόδειγμα σταθερότητας και ειρήνης. Ευχαριστώ και πάλι.
Ευχαριστούμε. Κυρία Υπουργέ, κυρία Υπουργέ. Βγάζετε, ναι.